Καλησπέρα κύριε Λεονταράκη. Καλησπέρα κύριε Πακετιανάκη, καλησπέρα στους ακρότες. Σας βρίσκουμε και εσάς στα Χανιά ή είστε εδώ, μείνατε εδώ? Σε όλο το νομό Ηρακλείου, σε όλη την περιοχή ενότητα Ηρακλείου, είναι πραγματικά όλος ο μηχανισμός, είναι από το πρωί έξω. Ό,τι δυναμικό υπάρχει, είτε ανθρώπινο, είτε σε μέσα τεχνικά, πραγματικά είναι μέχρι αυτή τη στιγμή και για όλο το βράδυ και μέχρι να χρειαστεί είναι όλοι έξω. Η κατάσταση, λέγαμε, γιατί βέβαια και τι να πρωτοποιείς, ότι είναι δύσκολη, κυρίως στα δυτικά έχουμε τα περισσότερα προβλήματα. Βρίσκεται και ο Περιφερειάρχης, γίνονται και συσκέψεις και έρχεται και ο Υπουργός από ό,τι Σωστά. μάθαμε, έτσι, ο κύριος Σπίρτζης. Θα έρθει. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας αναμένεται. Αχα. Ο κύριος Σπίρτζης ως αρμόδιος Υπουργός Υποδομών είναι ονήμερος. Πραγματικά στα Χανιά η κατάσταση είναι, θα έλεγα, απελπιστική. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο γέφυρες που έχουν καταρρεύσει, πιθανότατα και μία τρίτη. Οι καταστροφές σε υποδομές στο δίκτυο. Εύχομαι και ελπίζω από αύριο που θα αρχίσει η καταγραφή των ζημιών, άμεσα, χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατία και κολυσιεργίες, να λάβει η Περιφέρεια Κρήτης το νησί όλες εκείνες τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό ό,τι ζημιές έχουν προκύψει. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, αν μου επιτρέπετε μια έκκληση στον κόσμο, να αποφεύγει τις μετακινήσεις, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, διότι είναι τα φαινόμενα έντονα σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, υπάρχει ένα άνοιγμα του καιρού όσον αφορά το Ηράκλειο, αλλά αναμένεται μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, το βράδυ τέλος πάντων, αυτό το κύμα κακοκαιρίας να συνεχιστεί. Ιδιαίτερη προσοχή. Το λέγαμε και εμείς νωρίτερα ότι αν οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι επίγον να κάνουν, δεν έχουν τέλος πάντων κάποια σοβαρή δουλειά, καλύτερα να μην μετακινηθούν και να μην μπουν και στο κεντρικό οδικό δίκτυο, στο βόρειο οδικό άξονα δηλαδή, γιατί σε πάρα πολλά σημεία είδαμε ότι ο κύριος Αναουτάκης που πήγαινε στα Χανιά σταματούσε συχνά για να δει τι γίνεται. Αρκετά συνεργεία πρέπει να υπάρχουν σε όλο το μήκος. Ό,τι mm-hmm. μέσο υπάρχει είναι έξω αυτή τη στιγμή. Είναι έξω πραγματικά, είτε η δία μέσα της περιφέρειας, είτε μέσω εργολάβων, είναι έξω. Μας είπατε ότι έρχεται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Τουλάχιστον αυτό μάθαμε. Ναι, αυτή η ενημέρωση υπάρχει το μεσημέρι, διότι από όσο γνωρίζετε υπάρχει ένας αγνοούμενος στο Εμπρόσνερο, ένα χωριό του Δήμου από Κόρονα κοντά στις Βρύσες. Είναι αυτό που φωνάζουμε μέρες τώρα, να αποφεύγουμε να περνάμε ρέματα ή τέλος πάντων χυμάρους, ποτάμια, για οποιοδήποτε λόγο, να κάνουμε στροφή να φεύγουμε. Ναι. Εδώ τώρα στο νομό, τι εικόνα έχετε έως αυτή την ώρα? Στη Μεσαρά επίσης έχουμε προβλήματα. Όχι βέβαια στην έκταση που έχουν τα Χανιά. Είχαν που είχαν δηλαδή το πρόβλημα εκεί της, με την τελευταία κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Έρχεται και αυτό ήρθε και αυτό το νέο κύμα τώρα, τους έχει μάλλον αποτελειώσει. Κύριε Βαρκιανά, τουλάχιστον σε επίπεδο Ηρακλείου, προς το παρόν έχουμε κατολιστήσεις και επί του ΒΟΑΚ και στο επαρχιακό δίκτυο Ηράκλειο Μεσαρά και στο Φόδελε, μάλιστα έχει κλείσει ο επαρχιακός δρόμος. Μέσα στην πόλη του Ηρακλείου ευτυχώς σταμάτησε η βροχή, είχαμε δρόμους πλημμυρισμένους. Είναι συνεργεία έξω, υπάρχει επιφυλακή τουλάχιστον στην περιοχή του Δρακουλιάρη και κατά μήκος. Είναι θέματα και προβλήματα βέβαια που αυτά αντιμετωπίζονται, έτσι. Mm-hmm. Είτε απόψε είτε αύριο το πρωί ή όσο χρειαστεί τέλος πάντων αντιμετωπίζεται. Αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε πάνω απ' όλα είναι η σωματική μας ακυρότητα. Ναι, σωστά. Όχι να υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, ειδικά τέτοιες στιγμές και όταν είναι να πρέπει να αντιμετωπίσουμε και νερό, όγκους νερού που τώρα κατεβαίνουν ανεξέλεγκτα, έχουμε και τις κατολιστήσεις στο χώμα, πόσο νερό πια να συγκρατήσει. Κύριε Λεονταράκη, σας ευχαριστούμε πολύ, ελπίζοντας να σταματήσουν εδώ τώρα τα φαινόμενα ή τέλος πάντων να μειωθεί η ένταση και να δείτε τώρα κι εσείς και με τα αρμόδια Υπουργεία πώς θα αρχίσει η διαδικασία έτσι αντιμετώπισης αυτών των χρηματοδότησης βέβαια και αντιμετώπισης των καταστροφών. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε το συντομότερο δυνατό. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Να είστε καλά. Yeah.